θυμώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε μια κατάσταση η οποία δεν την έχουμε ξαναζήσει ούτε με τα μνημόνια. Τα προβλήματά μας ξεκινούν από την οικονομική κρίση που δεν την περάσαμε ποτέ, απλά την αφήσαμε λίγο πιο πίσω γιατί ήταν νέα προβλήματα. Ήρθε η οικονομική κρίση και τώρα έχουμε και την ενεργειακή κρίση, η οποία από αυτή δεν πρόκειται να βγει κανένας χωρίς να είναι... Έχουμε πάθει όλη ζημιά. Από εκεί πέρα, αυτό που εμείς θα θέλαμε μετά το κομμάτι το οποίο ζούμε, θα θέλαμε τουλάχιστον στην ενέργεια, ιδιαίτερα από τις αρμογές, να πούμε έτσι, αυτό που ζητάμε είναι να παγώσει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί όλη αυτή η κρίση, γιατί για να μπορέσουμε να πάμε την επόμενη μέρα. Οι 120 δόσεις για μας, για όλα τα οφειλόμενα, τα οποία όχι αυτά που δημιουργήθηκαν μόνο μέσα στην πανδημία, γιατί στην πανδημία υπήρχε και η βοήθεια από την πολιτεία, είναι και τα προηγούμενα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί στη δεκαετία και τώρα πλέον έχουν γίνει ένα παγόβουνο χρεών. Από εκεί και πέρα, μετά την ρήτρα αναπροσαρμογής που θέλαμε να παγώσει, τα προβλήματά μας έχουν να πούμε και το κομμάτι το οποίο είναι με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρα το έχουμε που ξεκινάνε τα προβλήματα όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ξέρουν πολύ καλά οι πλησιαστηριασμοί ξεκινούν. Τουλάχιστον να δίνουν στα επαγγελματικά, στο επαγγελματικό κομμάτι, να υπάρχει μια βοήθεια. Εμείς που κάνουμε να μας αφήσουν χρόνο να εργαστούμε και να μπορέσουμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε.